Είναι η στιγμή που ο αστυνομικός της ασφάλειας Ιερά Πέτρα σταματά τον αδίστακτο δράστη που μόλις λίγο νωρίτερα έχει προχωρήσει σε μία ακόμη διάρρηξη. Αντιλαμβανόμενος πως η αρχή του τέλους φτάνει, αντιδρά βία και με κατσαβίδι επιχειρεί να χτυπήσει στο θώρακα τον αστυνομικό που ευτυχώς κατάφερε να τον αποφύγει με ένα ελαφρύ τραύμα στο χέρι. Χθες έγινε μία κλοπή. Ναι. Ενημερώσαμε το τμήμα ότι έγινε κλοπή. Φεύγοντας η αστυνομία να πάει στην κλοπή, είδε στον δρόμο κάποιον από το πεζοδρόμιο, πώς προχωράτε εσύ να πάτε στο σπίτι σας ή εγώ, να προχωράει ανενόχλητος. Όμως επειδή ξέραν πια και το σουλούπι του και το στυλ του, σταματήσαν να του κάνουν έλεγχο. Κάνανε επιτόπου στροφή, του κλείσαν τον δρόμο και πήγαν να του κάνουν έλεγχο. Τότε λοιπόν αυτός αντιστάθηκε, έβγαλε το κατσαβίδι, πήγε να κάνει να το καρφώσει τον αστυνομικό. Για να συλληφθεί τελικώς λίγο αργότερα, ακολούθησαν σκηνές που θυμίζουν αστυνομική ταινία. Όπως κινηματογραφική άλλωστε ήταν και η δράση του, που το τελευταίο διάστημα είχε προκαλέσει πονοκέφαλο στην περιοχή της Ιεράπετρας. Αφού κατάφερε να ξεφύγει με σύμμαχό του το σκοτάδι και σαν έλουρος διένυσε περίπου 3 χιλιόμετρα ανάμεσα σε καλαμιές και κατά μήκος της αμμουδιάς για να κρυφτεί σε θερμοκήπιο. Υπολόγισε όμως χωρίς τις ενισχυμένες αστυνομικές δυνάμεις αλλά και τη μεγάλη κινητοποίηση των πολιτών, με αποτέλεσμα ένας αγρότης να τον εντοπίζει και να τον παραδίδει στην Ελλάς, βάζοντας τέλος στην ανασφάλεια που είχε προκαλέσει η δράση του. Αυτό το βίντεο ντοκουμέντο είναι από το χτύπημα του νεαρού αλβανικής υπηκοότητας στο σπίτι του κύριου Τζανάκη, την ώρα που η οικογένεια ήταν μέσα και μάλιστα με το ανήλικο παιδί του να βλέπει έντρομο μπροστά του τον διαρρήκτη. Εγώ ήμουνα ο πρώτος που έγινε στις 8 του μήνα που ξεκίνησε η ιστορία όλη αυτή. Κρουσματάκια υπάρχουν πάντα και παντού, αλλά αυτό το πράγμα το ανελέητο, το συνεχόμενο, ήμουνα ο πρώτος που μπήκε στο σπίτι μου. Μάλιστα. Έξω από την Ιερά Πέτρα εδώ στον Περιστερά και είμαι και ο άνθρωπος που όταν μπήκε στο σπίτι μου ήταν μέσα το παιδί μου. Ήταν από τα πρώτα του χτυπήματα, καθώς εκτιμάται πως το ενεργητικό του έχει δεκάδες κλοπές και διαρρήξεις σε τέτοιο βαθμό που εκτός από το σαφάρι της ασφάλειας τον αναζητούσαν εν αγωνιός και τα θύματά του, γνωρίζοντας άλλωστε το πρόσωπό του μέσα από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης. Αν δεν ήταν οι αστυνομικές αρχές και αν αυτά τα παιδιά που με τόσο ζήλο είχαν κάτσει, είχαν αναλύσει τα βίντεο, ξέραν το στυλ του, ξέραν το σουλούπι του, δεν θα πιανόταν η κυρία μου. Για εμάς θα περνούσε παρατήρητος από δίπλα μας, αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα. Ήταν ο άνθρωπος που δεν μπορούσε να το βάλει το μυαλό μας. Προχωρούσε το πεζοδρόμιο μαζί σου. Πήγαινε εσύ μπροστά, αυτός από πίσω, χωρίς το μυαλό μας να πάει ότι να είναι αυτός. Η σύλληψή του θεωρείται μεγάλη επιτυχία της ασφάλειας Ιερά Πέτρας που καλείται τώρα να στοιχειοθετήσει την πλούσια δράση του, καθώς οι κάτοικοι είχαν χάσει στην κυριολεξία τον ύπνο τους, αφού με απαράμιλο θράσος τον άφηνε ασυγκίνητο η παρουσία των ιδιοκτητών σε μπαλκόνια και σαλόνια και σαν σκιά εισέβαλε στις κρεβατοκάμαρες, αφαιρώντας χρυσαφικά μεγάλης αξίας και χρήματα.